εμείς φάνηκε από το ρόλο τον οποίο είχατε σε αυτή την όλη διαδικασία παρουσίασης της φανέλας. Στην πρώτη όψη, όταν αποφασίστηκε ότι αυτή θα είναι τελικά η επιλογή φανέλα, η πρώτη σκέψη σας ποια ήταν? Με εξέπληξε, γιατί για να είμαι ειλικρινής, υπήρχαν πάρα πολλές φανέλες και από τα χρόνια τα πιο δύσκολα από μένα. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, αλλά ήταν η καλύτερη επιλογή. Η καλύτερη επιλογή. Γιατί αυτή η φανέλα εκείνα τα χρόνια έβγαζε μεγάλο πάθος. Και μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, χωρίς υπερβολή, ένα ερασιτεχνικό, όχι επαγγελματικό πάθος. Και υπήρχε οπωσδήποτε στον ερασιτεχνισμό μεγαλύτερη αγάπη. Δεν είδατε τη συγκίνησή μου? Μα όταν ένας συμπαίχτης σου, δεν μπορώ να το κατανοήσω σήμερα, σου δίνει το νούμερο της φανέλας του για να παίξεις την πρώτη ομάδα, 17 χρόνια από τα εφηβικά, δεν περιγράφεται με λόγια, έτσι νομίζω. Και αυτή η φανέλα πραγματικά είναι ακόμα στο πετσί μου. Αυτή τη φανέλα με το 7 τη χαρίσατε στο Λέανδρο. Τις άλλες μέχρι το 10. Υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά στο τέλος σίγουρα θα μείνει εκείνο που με έκανε να αισθάνομαι υπερήφανος, ήταν το 10. Γιατί πήρα και άριστα από τον κόσμο, αλλά ήταν και το άριστα το 10 μου.